ήρωας στα όπλα. Ήταν ουσιαστικά ο πνευματικός άνθρωπος αυτής της οργάνωσης. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος όσο περνάει ο καιρός μαθαίνουμε και περισσότερα πράγματα για την προσωπικότητά του και βεβαίως για το έργο του. Και επ' ευκαιρία αυτής της επετείου να καλωσορίσουμε στο στούντιο τον αδερφό του ήρωα, πρώην πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, πρώην Ευρωβουλευτή, τον κύριο Γιαννάκη Μάτση. Γεια σας. Καλωσορίσατε. Ευχαρίστω, είμαστε εδώ. Σημαδιακή ημέρα, οπωσδήποτε. Θα πάμε σε λίγο στα φυλακισμένα μνήματα την ώρα ακριβώς που έπεσε ο Κυριάκος, 1:20, για να κάνουμε έναν απλό τρισάγιο, χωρίς να έχουμε πολλούς προσκεκλημένους, αντίθετα, και να καταθέσουμε έστω και με έναν κολονί δάφνης στο μνημείο του. Συνήθως, κύριε Μάτση, όταν έρχονται αυτές οι μέρες να τιμήσουμε κάποιους ήρωες, κάποιες προσωπικότητες που πέρασαν από τον τόπο και την ανθρωπότητα, έτσι, γιατί ο Κυριάκος ήταν μια οικουμενική, θα λέγαμε, προσωπικότητα. Δεν ήταν μόνο της Κύπρου ή της Ελλάδας. Αυτό που ψάχνουμε να βρούμε είναι τα μηνύματα του τότε στο σήμερα. Και αν μπορώ εγώ να σκεφτώ, το πιο σημαντικό που βγαίνει από αυτή την ιστορία είναι ότι όταν τον κάλεσαν να παραδοθεί οι Εγγλέζοι από το κρυσφύγετό του, εκείνος είπε ότι αν θα βγω, θα βγω πυροβολώντας. Και το χειρότερο ή το καλύτερο ήταν ότι οι Εγγλέζοι το ήξεραν αυτό. Γι' αυτό έριξαν μέσα και τις χειροβομβίδες. Είναι αυτό ένα μήνυμα, ίσως και το πιο σημαντικό, που μπορούμε να δώσουμε στους ανθρώπους σήμερα, που είναι δύσκολα τα πράγματα για την Κυπριακή Δημοκρατία? Ναι, το μήνυμα που μπορεί να δώσει ο Κυριάκος με τον θάνατο του ή με την... ήταν ότι ένα πανανθρώπινο μήνυμα, διότι αυτός ήταν ο Κυριάκος, δεν αγωνίζεται απλώς για την Κύπρο και την εφαρμογή της αυτοδιάθεσης για τον Κυπριακό λαό, αλλά έστειλε πανανθρώπινα μηνύματα και η προσωπικότητα του ήταν μιας ευρείας εκτίμησης και τοποθέτησης προσωπικότητα και μπορώ να πω ότι είναι κρίμα που χάθηκε αυτός ο άνθρωπος για την Κύπρο, διότι πιστεύω ότι ο ίδιος ο Χάρτινγκ, ο στρατάρχης Χάρτινγκ, ο κυβερνήτης της Κύπρου, είχε εκτιμήσει απεριόριστα τον Κυριάκο και θεωρούσε ότι είναι ίσως ο μόνος άνθρωπος με τον οποίο μπορούσε να λύσει το Κυπριακό. Δεν θα αναφερθώ στις περιπτώσεις που είμαστε στην ομορφίτα. Ο Κυριάκος ήταν στο κελίν, ένα στενό κελίν. Εγώ ήμουνα στο διπλανό κελίν, στο κελίν 2 και όσον εκείνη ήταν η ανάκριση για τον Κυριάκο, σημειώστε ότι ο Κυριάκος είναι ο πρώτος, ίσως ή ο μοναδικός, που ανέβηκε στο ανακριτήριο και είπε στους ανακριτές, κοιτάξτε, αγωνίζομαι για την ΕΟΚΑ. Αγωνίζομαι για την απελευθέρωση αυτού του τόπου, για την αυτοδιάθεση αυτού του λαού. Αγωνίζομαι για τις ιδέες για τις οποίες έγινε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αμέσως μετά τον πόλεμο. Και έμειναν έκπληκτοι, διότι δεν ήξεραν πώς να αντιμετωπίσουν έναν άνθρωπο αυτής της διάστασης. Εν πάση περιπτώσει, όταν άρχισαν οι ανακρίσεις, είχαν εντολές να είναι επί 24 ώρου βάσεως οι ανακρίσεις, για να μπορέσουν να δαμάσουν τον χαρακτήρα αυτού του ανθρώπου και να πάρουν αυτά που ήθελαν. Και όταν ζήτησε ο κυβερνήτης να τον επισκεφθεί, του είπαν ποιος είναι ο άνθρωπος, του είπαν ότι δεν μπορείς να τον δεις αυτή τη στιγμή, διότι βρίσκεται σε μια κατάσταση που το πρόσωπο του είναι λίγο ζαβών από ταλαιπωρίες, και περίμενε λίγες ημέρες ο κυβερνήτης. Και όταν τον εφώναξαν τον Κυριάκο να ανέβει πάνω, ο κυβερνήτης κάθεται στο τραπέζι, πίσω του ήταν οι 5 ανακριτές και βασανιστές τότε, και δίπλα απέναντι από τον κυβερνήτη είχε μία καρέκλα για να καθίσει ο Κυριάκος. Δεν καθίσε ο Κυριάκος. Οπότε αναγκάστηκε και ο κυβερνήτης, μιλάω Χάρτινγκ τώρα, να σηκωστεί και εκείνος για να του δείξει ότι είναι ίσως προς ίσον που θα συνομιλήσουν. Οπότε κάθισε ο Κυριάκος και αρχίσαν μια συνομιλία πρώτα για τη Μακεδονία, διότι ο κυβερνήτης έζησε στη Μακεδονία. Όπου και φίτησε ο Κυριάκος Μάτσης και την είχε γυρίσει σπίθαμε προς σπίθαμε. Και μιλούσαν για το Μακεδονικό και μετά μπήκαν στο Κυπριακό. Βεβαίως ο κυβερνήτης μίλαν όσο μπορούσε πιο ήπια και ξαφνικά όμως είχε δίπλα από το κάθισμα που κάθονται έναν τραπεζάκι πάνω στο οποίο είχε έναν
μια βαλίτσα γεμάτη με χρήματα να. Και καφέ. Και πρότεινε στον Κυριάκο ότι ο διγενής είναι η αιτία όλης της περιπέτειας που βρισκόμαστε στην Κύπρο και δει όσοι είναι με αυτό. Θέλουμε τη βοήθεια σου. Οπότε και του πρόσφερε το υπερβολικό ποσό των 500.000 λίρων. Ναι, το πρόσφερε του Κυριάκου. Αλλά σηκώθηκε ορθιός ο Κυριάκος, χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι και, τους είπε, και του είπε του κυβερνήτη, λυπούμε, αλλά ού περί χρημάτων των αγώνων πιούμεθα, αλλά περί αρετής. Το οποίο παρέμεινε πλέον ως μια φράση η οποία παραμένει μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Όχι. Και άνοιξε αμέσως την πόρτα ο Κυριάκος και έφυγε χωρίς να αποχαιρετήσει τον κυβερνήτη. Και όρμησαν δύο ανακριτές για να τον ακολουθήσουν και ο ένας εστράφη και ρώτησε τον κυβερνήτη τι θα τον κάνουμε τώρα. Και τους είπε ο Χάρτινγκ να μην τον ξαναβασανίσετε. Μην ξαναγγίξετε σε αυτόν τον άνθρωπο. Τα λέγω αυτά για να τονίσω την μεγάλη εκτίμηση του κυβερνήτη προς την προσωπικότητα του Κυριάκου, την ευθύτητα του χαρακτήρα του και για να πω ότι όταν πήγαμε από την Ομορφίτα στην ακρατήρια της Κοκκινοτριμηθιάς, εγώ ήμουν ο αριθμός 194, ο Κυριάκος 196, έφεραν τον λίγες ημέρες μετά. Ήρθαν και έκαναν συνομιλίες με τον Κυριάκο για λύση του Κυπριακού. Ναι. Και ήρθαν και ο Χάρτινγκ στην ανακριτές στην Κοκκινοτριμηθιάνη, στο κρατήριο. Και σχεδόν κάθε νύχτα ο Κυριάκος βρίσκεται εκεί, έστελνε στον διγενή τι του είπε και τι του είπαν. Mm-hmm. Όλη την αλληλογραφία και την εξέλιξη. Και στο τέλος ο διγενής του έγραψε, δεν μπορώ να υπολογίσω ότι ο διγενής δεν διαφωνούσε με την λύση που βρήκε ο Κυριάκος. Αλλά του έγραψε ότι μόνο να αφαιθεί ελεύθερος ο Μακάριος από τις Σεϊχέλες, τότε μπορεί να συζητήσει μαζί τους. Δηλαδή, ο Κυριάκος όμως δεν το εδέχεται με αυτό το πράγμα. Να. Έθελε να λύσει το Κυπριακό και ήξερε ότι τώρα θυμούμε μια συνομιλία που είχε με τον Γρηγόρη τον Αυξενή και του λέει Γλιόρη, έτσι έλεγαμε τον Αυξενή. Κοίταξε να δεις, ποια μορφή θα πάρει ο αγώνας μας, δεν ξέρω. Πόση διάρκεια θα έχουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει να έχεις υπόψη σου ότι οι Άγγλοι ουδέποτε θα παραδεχθούν ότι η ΕΟΚΑ ενίκησε τους Άγγλους στην Κύπρο. Χωρίς να ξέρουν τη διάρκεια του αγώνα. Και επομένως, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε μια περίοδο όσο μπορεί μικρή αυτοκυβέρνηση και όσο μπορεί σωστή αυτοκυβέρνηση για να πάμε στο δημοψήφισμα που θα αποφασίσει ο Κυπριακός λαός ποιο είναι το μέλλον. Ναι. Ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά του Κυριάκου, είπαμε και προηγουμένως, ήταν η οικουμενικότητα. Μίλαγε για όλους τους ανθρώπους και τα μηνύματα που έστελνε ήταν προς όλη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό και στα σημειωματάρια του βρέθηκε, ότι, είτε σε κάποια επιστολή του, ότι οραματίζεται ένα κόσμο ή και μια Κύπρο ακόμα, που δεν θα την πατάει, δεν τον ενδιαφέρει αν θα την πατάει Έλληνας, Τούρκος ή Εβραίος, όπως χαρακτηριστικά έχει γράψει, αλλά όλοι οι άνθρωποι με δημοκρατία, ελευθερία και ίσα δικαιώματα. Ναι. Θα πρέπει να σας πω ότι το τελευταίο γραπτών κείμενων του Κυριάκου, που είναι συγκλονιστικό, οφείλω να πω, είναι ένα πεντοσέλιδο γράμμα το οποίο βρήκαμε εις το Κρυσφύγετον του, εις την Λεωφόρον Ελλάδος, εις την Κερίνια. Και σε αυτόν το γραπτόν κείμενο, το οποίο δεν έχω σήμερα μπροστά μου, έχω όμως την κατάληξη αυτού του κειμένου, την οποία όπως την είπετε, είτε δεν νοιάζομαι αν τη γη αυτή τη ζουν Τούρκοι για Έλληνες, εννοούσε Τουρκοκύπριους ή Κύπριους. Εκείνο που έχει αξία είναι να τη ζουν αυτοί που την ποτίζουν με τον ιδρώτα τους και να περπατούν πάνω της ελεύθεροι, διαφεντευτές της, κυρίαρχοι της. Να αναπνέουν περήφανοι τον αέρα της, που να είναι αέρας δροσάς, ομορφιάς, λεβεντοσύνης, όχι πνίχτης. Αυτή κατ' εμένα είναι η συνταγή η οποία δίδεται σήμερα προς κάθε Κύπριο, να την ακολουθήσει και στις δύσκολες στιγμές που περνούμε αυτή τη στιγμή με τον Ερντογάν να μπαίνει στην αμόχωση στα παρόσια, διότι αυτή προδιαγράφει το μέλλον, το σωστό του καθενός από εμάς. Ναι. Φέρατε και μαζί σας κάτι φωτογραφίες, μπορούμε να τις ναι, αυτές είναι οι φωτογραφίες που έβγαλε με τον Γρηγόρη στον Αγρόν,
και αν κοιτάξετε στις φωτογραφίες αυτές είναι... Αν μπορείτε να μας τις δείξετε έτσι, ναι, είναι οι φωτογραφίες που τις έχουμε δει πολλές φορές, όμως αξίζει φορές, να τις ρίξουμε και μια ματιά. Είναι βγαλμένες οι φωτογραφίες αυτές δίπλα από την πόρτα του σπιτιού. Μας βοηθήσει ο σκηνοθέτης. Ναι. Φοράνε και τα ίδια γυαλιά. Φορούν και τα ίδια γυαλιά και ξέρεις, είχα μια ιδιαίτερη εκτίμηση ο ένας με τον άλλον. Εγώ έζησα μαζί τους πριν τον αγώνα, για να είμαι ειλικρινής. Και... Έχετε αφηγηθεί, κύριε Μάτση, και μια σκηνή που βρίσκονταν πάνω σε ένα γεφύρι. Οι δυο τους και συνομιλούσαν, ουσιαστικά συνομωτούσαν για να ξεκινήσουν τον αγώνα της ΕΟΚ. Αν μπορείτε εν συντομία να μας την πείτε και αυτή και να ολοκληρώσουμε με αυτή την ωραία σκηνή. Ναι. Λοιπόν, αυτό έγινε στην Κοντέα, έξω από την Κοντέα, σε ένα γεφύρι. Ήταν Μάρτης και ήταν μια παγωνιά, θυμούμε, και κουβεντιάζα για πολλές ώρες και πέρασε και ο υπεύθυνος της αστυνομίας τουρκοκύπριος της Βατιλής και μας είπε, λέμε, μα δεν κρύωνεται. Εγώ πράγματι θυμούμαι ότι έτρεμα από το κρύο. Και τους άκουα που συζητούσαν για το μέλλον και για την πορεία που θα ακολουθούσε ο αγώνας, ο οποίος δεν είχε αρχίσει ακόμα, αλλά θα άρχισε. Και εξηγούσε ο Κυριάκος και στον Γρηγόρη, να πούμε, ποια θα ήταν ο αγώνας και οι στόχοι μας. Ήταν μια συγκλονιστική συνομιλία, οφείλω να πω. Και τη θυμούμε διότι αμέσως μετά τον αγώνα καταζητήθηκε ο Γρηγόρης και ήρθε ο Κυριάκος στη Λάρνακα να μου πει εάν θυμηθεί ο αρχηγός της αστυνομίας στην Βατιλή, ο Τουρκοκύπριος, ότι μας βρήκε, θα του πεις αυτά και αυτά, ότι οι συνομιλίες μας ήταν για γεωργικά θέματα, δεν ξέρω εγώ. Ήρθε να με προετοιμάσει γιατί δεν θυμηθήκε κανένας ούτε έγινε αυτό το πράγμα, αλλά αυτή ήταν μια συγκλονιστική μαρτυρία για τον αγώνα που θα άρχιζε, πώς επερίγραφε ο Κυριάκος τον αγώνα και πώς επρόβλεπε την συνεργασία όλων των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, για μια λύση που θα ήταν αποδεκτή από όλους. Μάλιστα, διαβάσαμε και σήμερα και να κλείσουμε με αυτό, ότι είχε και ιδιαίτερη αγάπη στη χημεία ο Κυριάκος Μάτσης, μέσα από τα νέα ντοκουμέντα που βγαίνουν, και μάλιστα είχε μια ιδιαίτερη αναφορά στα γραπτά του στους αλχημιστές, που πάνω στο εργαστήριό τους ονειρεύονται να φτιάξουν την ουτοπία. Ήταν μια ουτοπία η μικρή Κύπρος και η μικρή ΕΟΚΑ τότε να νικήσει μια ολόκληρη αυτοκρατορία όπως η Βρετανική, και το έκανε. Κοιτάξτε, σε αυτήν την σκηνή, έτσι είναι όπως την περιγράψετε, είπε από τον Κυριάκο, και την έζησε και ήταν ψυχήτη και σωματή αφοσιωμένος. Και αν θέλω να στείλω ένα μήνυμα αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι αυτό το γραπτό που σας διάβασα είναι το μήνυμα που στέλνετε σήμερα σε κάθε Κύπριο για να συνενώσουμε τη φωνή μας και να μην την κομματικοποιήσουμε και να δώσουμε τη μάχη για το καλό αυτού του τόπου και του μέλλοντος του λαού μας. Θα μπορούσαμε να συζητάμε για ώρες για όλα αυτά. Εγώ μπορώ να συζητώ για ώρες, ασφαλέστατα. Θα το επαναλάβουμε, κύριε Μάτση. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την εδώ παρουσία σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Κυριάκο Μάτση και τη μεγάλη θυσία του 62 χρόνια πριν. Αναφέρθηκε.